Flight 57, mate. Καταρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας το Δήμο Ελευσίνας που μας φιλοξενεί σε αυτόν τον όμορφο χώρο και να συγχαρούμε όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην επιτυχία αυτής της έκθεσης. 40 χρόνια ο Αστρόπυργος κυοφορούσε τη μνήμη του Θάνου Τσίγκου. 40 χρόνια οι άνθρωποι που τον έζησαν και μίλησαν μαζί του δεν έπαψαν να συζητούν για αυτόν τον ασυνήθιστο μποέμ συγγενή τους και να μεταφέρουν τη μνήμη του στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους τον έχουν ήδη ακολουθήσει στο αιώνιο ταξίδι του. Άφησαν όμως εμάς, τις νεότερες γενιές, τη συνήθεια να μιλάμε για αυτόν τον θρύλο που πέρναγε από το χωριό του πατέρα του και τάραζε τα ήσυχα νερά. Όταν ο Θάνος έφυγε από αυτή τη ζωή, άλλοι από εμάς μόλις τον είχαν γνωρίσει, άλλοι ακόμη μπουσουλούσαν και άλλοι ήσαν ακόμη αγέννητοι. Πέρασαν 40 χρόνια από το θάνατό του και όλοι κάτι θέλαμε να κάνουμε για το Θάνο, μα δεν ξέραμε τι. Μέσα σε αυτούς τους προβληματισμούς γεννήθηκε η ιδέα της ταινίας που θα δούμε σε λίγο και της ίδρυσης του συλλόγου για τον οποίο θα μιλήσουμε αναλυτικά παρακάτω. Και αυτή εδώ η έκθεση μας έδωσε την ευκαιρία να μαζευτούμε απόψε εδώ και να μιλήσουμε για αυτόν. Να μιλήσουμε απλά σαν μια μεγάλη παρέα για το δικό μας άνθρωπο, το συγγενή, το φίλο που όμως δεν χώραγε ούτε στο χωριό του πατέρα του, ούτε στην πόλη της μητέρας του όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Να μιλήσουμε για τον άνθρωπο που πέταξε πάνω από τα σύνορα για να ενώσει τους ανθρώπους με ένα έργο σπουδαίο. Ένα έργο που θα μιλάει στις γενιές μας και στις γενιές που θα έρθουν. Οι ομιλητές αυτής της εκδήλωσης θα ξετυλίξουν ο καθένας με το δικό του τρόπο το κουβάρι της ζωής του Θάνου Τσίγκου. Η Μαρία Τσίγκου θα μας παρουσιάσει την ταινία που έφτιαξε για τον μεγάλο ζωγράφο. Ο κύριος Δημήτριος Καλλιέρης θα μας αναλύσει το γενεαλογικό του δέντρο. Έχουμε την τιμή να βρίσκεται απόψε μαζί μας και η κυρία Πόπη Τζίκα, η μία από τις τρεις εν ζωή ανιψιές του. Θα μας διηγηθεί και αυτή από τη σκοπιά της πώς έζησε αυτόν τον μεγάλον άνθρωπο. Ο κύριος Δημήτρης Τσίγκος θα μας μεταφέρει τις προσωπικές του αναμνήσεις από τις επισκέψεις του Θάνου στον παππού του. Στη συνέχεια θα πάρετε όλοι εσείς το λόγο, εσείς που τον γνωρίσατε και τον αγαπήσατε. Σαν εισαγωγή όμως θα θέλαμε να πούμε λίγα λόγια για το σύλλογο φίλη του Θάνου Τσίγκου και για τους σκοπούς του, τα οποία θα αναλύσει ο κύριος Κώστας Τσίγκος. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Εγώ προσωπικά νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί απόψε καταφέραμε, έστω και μετά από 40 χρόνια, από το θάνατο του συντοπίτη μας και μεγάλου ζωγράφου και όχι μόνο, του Θάνου του Τσίγκου, να τον τιμήσουμε σε αυτό το πανέμορφο χώρο. Οι συμπτώσεις το έφεραν να εγκαινιαστεί αυτός ο χώρος, ο θαυμάσιος κατά την άποψή μου, με την έκθεση του Θάνου του Τσίγκου. Και από την άλλη, έχουμε την μικροανιψιά του, την Μέρη Τσίγκου εδώ, που τον γνώρισε και τον αγάπησε από το έργο του και από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που τον έζησαν στο Παρίσι, όπου και η ίδια έκανε σπουδές για πάρα πολλά χρόνια. Θέλησε λοιπόν η Μέρη να με αφιερώσει ένα φιλ στη ζωή και το έργο του, με τις μαρτυρίες αυτών που τον έζησαν και τον αγάπησαν. Μας τα είπε πέρσι το Μάρτιο, Φλεβάρι θυμάμαι, και αποφάσισαμε από τότε να κάνουμε και ένα σύλλογο που θα σας το πω μετά για τους σκοπούς του. Εμείς απλώς την ενθαρρύναμε, δεν κάναμε τίποτα παραπάνω και βρήκαμε χορηγούς που ανέλαβαν μέρος του κόστους. Δηλαδή ταξίδια στο Παρίσι, λήψεις, ηχογραφήσεις,
μοντάζ και άλλα. Και άλλα. Ψηλά. Χθες στον ίδιο χώρο έγινε μία εκδήλωση αφιερωμένη πάλι στη ζωή και το έργο του ζωγράφου. Εδώ, από το Δήμο Ελευσίνος. Ήταν αρκετοί ομιλητές που αναφέρθηκαν σε αποσπάσματα που και νομίζω κάποια κομμάτια θα δούμε αποσπάσματα από την εκδήλωση αυτή εδώ στο βίντεο. Εγώ κράτησα ένα σημαντικό. Ο Μιχάλης Λεβέντης, ο πρώην Δήμαρχος Ελευσίνος, πρότεινε να γίνει πολιτιστικό κέντρο που να έχει θέματα εικαστικά με το όνομα Θάνος Τσίγκος και να ονομαστεί και μάλιστα μία οδός προς τιμή του στην Ελευσίνα. Η πρόταση έγινε δεχτή από τον Αντιδήμαρχο εδώ και από τους άλλους αντιδήμαρχους και μου έκανε εντύπωση ότι θέλαν να κάνουν τη τιμή στο Τσίγκο που κάναν και στον Εσχύλο, δηλαδή να έχουν πολιτιστικό κέντρο, το θέατρο για τον Εσχύλο και εδώ. Αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή για έναν άνθρωπο και θεωρώ αυτονόητο ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και εμείς στον Ασπρόπυγο, κύριε Αντιδήμαρχε, εδώ που είμαστε παρόντες. Όχι γιατί αδρών επιφανών πάσα εκεί τάφος, αλλά γιατί ο Ασπρόπυγος, ο Τσίγκος ήταν Ασπρόπυγος και ένιωθε έτσι. Εγώ που τα έχω τα χρονάκια, σας περνάω και μερικά χρόνια, τον θυμάμαι στο σπίτι μας. Όταν δει τον πατέρα μου, τον Μαργαρίτη, που τον λεγόταν και αυτός Αθανάσιος Τσίγκος του Κωνσταντίνου. Λοιπόν, το θυμάμαι εγώ σαν ένα ψηλό λεπτό κύριο, ο οποίος είχε έτσι αριστοκρατικούς τρόπους και διέφερε από τους μέχρι τότε ανθρώπους που εγώ ήξερα. Ήταν διαφορετικός από εμάς. Λοιπόν, τώρα συνειδητοποιώ βέβαια πόσο νέος ήταν. Ήταν 50 χρόνων και λιγότερο ίσως τότε. Θα πάω τώρα στο θέμα της ιδρύσεως του Συλλόγου. Σύλλογος Φίλοι του Θάνου Τσίγκου, ένας Ασπρόπυγου, έτσι λέγεται. Δεν ξέρω αν είναι κομψό αυτό, αλλά είναι, περιγράφει ακριβώς τι θα κάνουμε. Το συζητάμε αυτό από τότε που είπαμε ότι η Μέρη μας έφερε την ιδέα να φτιάξει το φιλμάκι και να ιδρύσει το σύλλογο αυτόν με τη βοήθεια πατριώτης, πατριωτών μας. Τη διαδικασία για να βρούμε χορηγούς, έχουμε την τιμή να πούμε ότι βρήκαμε στους συμπαραστάτες την Eurobank στον Ασπρόπυργο, το κατάστημα Ασπρόπυργου και το φίλο μου τον κύριο Πεθάνη με τα κινητά του. Και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ευγενική τους προσφορά. Τώρα, χρησιμοποίησαμε τον όρο φίλοι και όχι συγγενείς, γιατί αφενός γιατί το ρήμα φιλό σημαίνει αγαπώ και τα λοιπά και αυτό έχει σημασία και αφεντέρου γιατί στην τέχνη παίζει ρόλο η εκλεκτική συγγένεια και όχι η συγγένεια αυτή καθεαυτή. Εντάξει, εμείς θεωρούμε, αυτό που μετράει είναι θέλουμε τους ανθρώπους στο σύλλογο, αυτούς που αγαπάνε το έργο του. Λοιπόν, τι σκοπούς έχει ο σύλλογος? Έχει σκοπούς την προάσπιση, διατήρηση και διαβάζω τώρα, διαβάζω. Προάσπιση, διατήρηση και διάδοση του έργου του ζωγράφου. Β. Η λειτουργία πολιτιστικών εργαστηρίων εμπνευσμένων από την πολυπραγμοσύνη του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Μπορεί να κουράσουμε λίγο. Δηλαδή δικαστικά, αρχιτεκτονικά, λογοτεχνικά και θεατρικές ομάδες. Τρίτον, την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, επικαστικών, αρχιτεκτονικών, λογοτεχνικών και θεατρικών θεμάτων. Μάλιστα, εκδηλώσεις δηλαδή και εργαστήρια. Λοιπόν, τη συγκέντρωση αρχιακού υλικού από τη ζωή του και την απόκτηση έργων. Το βλέπω πιο δύσκολο το τελευταίο μου φαίνεται. Γιατί τα έργα του είναι καταπληκτικά και φαντάζομαι θα έχουν και πολύ ψηλή τιμή. Και η εγκατάστασή του σε μόνιμο χώρο στον Ασπρόπυργο, αφιερωμένο στο καλλιτέχνη. Η έδρα του συλλόγου προφανώς θα είναι στον Ασπρόπυργο και μένει του θα είναι αυτοί είπαμε, που τον αγαπούν, εντάξει, οι φίλοι και που επιθυμούν να συμβάλλουν στην πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου μας. Επιθυμία μας βέβαια ο Σύλλογος είναι να μείνει μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Όχι μόνο γιατί η κερί είναι πονηρή, αλλά γιατί σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που τον έζησαν, ο Τσίγκος ήταν ιδεολόγος και δεν είχε υπόλοιψη στις πολιτικές παρατάξεις. Το σχόλιο τώρα το δικό μου είναι ότι ένας άνθρωπος που δεν θα ήταν διαφορετικά, ένας άνθρωπος που αγαπούσε τις γυναίκες, το ποτό και τα λουλούδια. Δεν φαντάζομαι έναν άνθρωπο που θα κάνει αυτά τα τρία πράγματα και ταυτόχρονα να είναι έτσι προσιλωμένος στα κόμματα και τις παρατάξεις. Αλλά όλα αυτά θα τα περιγράφει το καταστατικό του συλλόγου και ευχόμαστε να γίνετε μέλη του, οι καταστάσεις είναι ανοιχτές και θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε μέλη στο συλλόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και να θυμόμαστε πάντα το μόνο σύντομα.